Καλημέρα, καλημέρα. Να καλημερίσουμε με μία δουλάκι. Καλημέρα. Κόκκινο Κάβουρα, λοιπόν, από τα κόκκινα Αλεξανδρινά, σα πηγαίνουμε στο καινούριο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, τον Κόκκινο Κάβουρα, από τι εκδόσει Πατάκη. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα κυβερνοκατασκοπία, καλά το λέω. Μια μυθοπλασία βασισμένη σε πραγματική ιστορία. Και μαζί μα επίση είναι και ο Ιεροκλή Μιχαηλίδη από το στούντιό μα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ιεροκλή. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα. Με το καινούριο έργο του Γιάννη Τσίρου, τον Άγριο Σπόρο, ένα έργο βγαλμένο από την εποχή και τη συγκυρία, φυσικά μεταφρασμένο και μέσα από την οπτική του Τσίρου και την οπτική του Μιχαηλίδη. Στο Αριστοτέλειο Θέατρο Θεσσαλονίκης. Από εκεί ξεκινάνε. Αριστοτέλειο Θέατρο Θεσσαλονίκης. Άγριο Σπόρο. Αναγνωρίζω τον οικονομέα σε αυτή την έκφραση, το Άγριο Σπόρο. Άγρια σπορά δηλαδή. Σκέτο σπόρο δηλαδή. Όχι σπόρο. Θέλουν να προκαταλάβουν την ιστορία, Ιεροκλή. Νομίζω πε μα δύο λόγια για την ιστορία. Δεν θα σας πω πολλά λόγια για την ιστορία. Είναι ένα πολυσύγχρονο έργο, ένα έργο το οποίο μας αφορά άμεσα. Είναι νομίζω παρηγορητικό για όλο αυτό που ζούμε. Εμείς το χαρακτηρίζουμε λυρική κωμωδία. Είναι ένα έργο από τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη που κράτηκαν την τελευταία 20 ετία. Αποφασίσαμε να το παρουσιάσουμε, να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, πράγμα που γίνεται σπάνια. Δηλαδή σπάνια ξεκινάει μία πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Και σπάνια έχουμε και μια πανελλήνια πρώτη παρουσίαση του κειμένου. Νομίζω αυτό κάνει, έχει ένα συμβολισμό αυτή η παράσταση. Καθώς το ότι και ένας πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης, ο οποίος είναι πανευρωπαϊκής εμβέλειας, ο Τσέσαρης Γκραουζίνης, έχει κάνει αυτή την παράσταση. Βλέπουμε τρεις ηθοποιούς τώρα στα πλάνα που μας έχετε στείλει. Οπότε δώσ' μας ένα στίγμα τι θα παρακολουθήσουμε, ερχόμενοι να σας δούμε. Σε ένα Αθήνα, πότε θα το δούμε εμείς αυτό, ρε παιδί. Ανέβα και εσείς Θεσσαλονίκη μια φορά. Θα το κατεβάσουμε Αθήνα, αλλά το καλύτερο είναι επειδή όλες τις γιορτές θα παίζουν στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω και μετά τις γιορτές να ανέβετε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα καλύτερο. Αυτό θα καταμάξει να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι το καλό από εδώ. Λοιπόν, Μίμη Ανδρουλάκη, η Θεσσαλονίκη παίζει ρόλο στον Κόκκινο Κάβουρα. Είναι ένα βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη ο Κόκκινος Κάβουρας. Δηλαδή ο τόπος της τραγωδίας. Ευτυχή συγκυρία που τα παρουσιάζει. Κατά κάποιο τρόπο στη Θεσσαλονίκη πάντα τέμνονται όλες οι ύποπτες ιστορίες. Είναι η πόλη που έχει το καλύτερο και το χειρότερο, ανακατωμένα. Αυτό τώρα. Έχουμε και μακρά παράδοση. Έτσι. Αυτό το βιβλίο είναι αληθινό. Παρακράτος και φωτεινά μυαλά. Είναι αληθινό. Βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Βασίζεται σε ένα αληθινό γεγονός. Ότι στο Κουκουέ υπήρχε ένας πράκτορας. Διπλός. Ναι, στο Κουκουέ. Γιατί σε όλα τα κόμματα και σε όλη τη δημόσια ζωή και στα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν πράκτορες. Την περίοδο που συζητώ υπήρχαν πράκτορες της ΚΙΠ, της CIA, της BND, της Γερμανικής. Υπάρχουν σε ανεστώτα. Επομένως δεν είναι σωστό να το επικεντρώνουμε. Το φαινόμενο που εγώ μελετώ πράγματι ήταν έφτασε ανώτερο στέλεχος του ΚΚΕ να είναι κυπατζησί. Ναι. Αυτό όμως είναι η μαγιά του βιβλίου. Αυτό, από εκεί και πέρα να αυτό έχει ενδιαφέρον για σενάριο ταινίας, Μίμη. Ναι, μα ήδη λέει, ξέρει και τους τοπίους. Αλλά είναι Θεσσαλονίκη, έτσι. Είναι μια ιστορία Ιεροκλή που ξεκινά στη Θεσσαλονίκη. Και καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Αληθινή ιστορία, βέβαια. Την ξέρουν όλοι. Θα το γυρίσουμε εδώ πάνω. Θα ξεκινήσουμε από εδώ πάνω την παράδοση. Ναι, μα και χθες που μαζευτήκαμε όλοι οι παλιοί της δικτατορίας, όσοι ήταν τότε στην κομμουνιστική αριστερά, όλων των αποχρώσεων. Ήπιαμε εκεί στο Μοδιάνο τσίπουρα και τα κουβεντιάσαμε. Πώς, τι, ήταν ωραία βραδιά. Το συμπέρασμα ποιο είναι. Και πώς δεν ήρθατε να δείτε την παράσταση την άλλη φορά που θα κάνετε διαμάχη, ελάτε πάνω. Δεν μπορείς κάτι να σου πω, ο Ιεροκλής κάνει να κάνει το χαριλάο. Αυτό έχεις δίκιο. Έχει μια λαϊκότητα φυσική ο Ιεροκλής. Γι' αυτό σου λέω. Ιεροκλή, πώς σου περνάει ο χρόνος, μπορεί. Μόνο εγώ επειδή δεν προέρχομαι, δεν ήμουν ποτέ στις τάξεις του Κουκουέ. Το μόνο κοινό που έχω με το συγχωρεμένο το να ήμουν στο χαρίλαο είναι ότι καπνίζουμε πίπα και από τους ίδιους κατασκευαστές. Ξέρεις ποιος έχει ενδιαφερθεί για την ιστορία, για τον διπλό άνθρωπο. Γιατί είναι στην ουσία το ψυχαναλυτικό μυστήριο του διπλού ανθρώπου. Αυτό που είναι έτσι είναι και αλλιώς ταυτόχρονα. Ο Κιμούλης. Ο οποίος θα το παρουσιάσει εδώ 21 Ιανουαρίου το βράδυ. Για την παρουσία στο Πολεμικό Μουσείο. Στο Πολεμικό Μουσείο. Πες μας δύο λόγια. Τζέκιλ και Χάιντ είναι αυτό. Όχι. Κοίταξε να δεις. Τζέκιλ και Χάιντ προϋποθέτει ένα ψυχοσικό διχασμό. Έτσι, δηλαδή έχουμε ένα ντοστογευτικό σωσία. Μάλιστα. Εδώ έχουμε πράγματι την αποσύνδεση κάποιου σε δύο πρόσωπα. Δηλαδή κατά τα 6 δέκατα, 7 δέκατα είναι κομμουνιστής και κατά τα 3 δέκατα είναι κυπατζής. Αλλά είναι ένας διχασμός. Ήπιος, υποέλεγχο, ρευστοποιημένος, με κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, όμως ο ήρωας, ο πρωταγωνιστής, έχει μια σχετική ανοσογνωσία. Δηλαδή, δεν, ας το πούμε έτσι, κατανοεί το βασανιστικό
και τραγικό της κατάστασης του. Μπορεί να το ξεχνά. Μπορεί να το ξεχνά, ναι. Νομίζω η Ηρακλείο αυτό κάπως αντιστοιχεί και μοιάζει και με τους ήρωες της ιστορίας του Τσίρου, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν έχουμε τέτοια ψυχοσικά βάρια. Όχι, ψυχοσικά, αλλά μισές αλήθειες από ό,τι να, η Ηρακλείο, να πω ακόμα κάτι πιο τραγικό. Ναι. Επειδή αυτές τις μέρες ασχολούνται εδώ τα παιδιά με τις μίζες κλπ. Ναι. Προσέξτε. Προσέξτε. Γιατί εσείς λέτε, ο Τάδε είναι απατεώνας, έργο, είναι κλέφτης. Ωραία. Πάντα όμως υπάρχει ένα ψυχοαναλυτικό υπόβαθρο. Δηλαδή, δεν μπαίνει το σκουλίκι μετά τα 65 σε έναν άνθρωπο μέσα. Στο άγουρο μήλο μπαίνει. Άρα θέλω να σας πω δηλαδή ότι και το πρόσωπο των ημερών που παραλίγο να γίνει πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη έχει στοιχεία διπλού ανθρώπου. Όπως λέμε στην Κρήτη, τι λέμε? Στην Κρήτη λέμε, απούν ο Γιώργος Κουζουλός από τα νιάτα το έχει. Βέβαια, ακριβώς. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το νόημα, το πνεύμα. Αλλά άλλο φαινόμενο κοινωνικό ευρύτατο και όχι μόνο στον πολιτικό κόσμο. Δυστυχώς έχουμε μια ασυνέπεια ιδιωτικής προσωπικής ζωής και δημόσιου λόγου. Δηλαδή έχουμε δει πολλά φαινόμενα και κυρίως στον χώρο της αριστεράς, οι οποίοι άλλα λένε, άλλα πράττουν και με άλλο τρόπο ζουν. Άρα έχουμε μια αναντιστοιχία, μια ανακολουθία, η οποία είναι συχνό φαινόμενο. Ναι, αυτό είναι, δηλαδή... αυτό είναι που λέμε, γι' αυτό λέω, ο κόκκινος κάβουρας είναι καθρέφτης, ώστε να δούμε στην επαγγελματική διπλοπροσωπία του πράκτορα Α25, το δικό μας παραμορφωμένο, αντεστραμμένο είδωλο της ήπιας καθημερινής μας διπλοπροσωπίας. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι κάτι ήπιο, ας πούμε. Εσύ υπήρξες διπλοπρόσωπος. Σε αντίθεση, Ερυφίλη, στη... Σε ήπια. Κάτσε ρε Ιεροκλή, περίμενε μισό. Το κάτσε εδώ πέρα, γιατί εδώ μας πολύ μας πολλά. Εμείς έχουμε παραδεχθεί την διπλοπροσωπία μας, εσύ. Προσέξτε, είναι δυνατόν, όταν ζεις, είναι υποχρεωμένο. Καταρχήν αυτό που λέμε καμουφλάζει η διπλοπροσωπία, είναι μέσα στη ίδια τη γενετική εξέλιξη. Δηλαδή την επιβίωση. Αυτό δεν είναι απάντηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορώ εγώ ποτέ να πω του Καμπουράκη να του κάνω ερώτηση για την ερωτική του ζωή? Αφού ξέρω ότι οπωσδήποτε θα έχει κάποια διπλά στοιχεία. Θα με τη φωλιά του. Ναι, δηλαδή υπάρχουν μέσα στη ζωή. Ο Δημήτρης όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Πάντως όταν κάποιος είναι και αφηγητής και ήρωας. Λέω ρε παιδί, μεταφορικά. Δεν μπορώ να πω στην Ερυφίλη αυτήν την ερώτηση. Ναι, βέβαια. Ένα μισή άντρα δεν τρώμε στο κεφάλι. Όλοι μας έχουμε μια ήπια καθημερινή. Το θέμα όμως εδώ μιλάμε για ακραία φαινόμενα, έτσι. Δηλαδή εγώ το πολιτικοποίησα εγώ τώρα με σένα. Γιατί αυτή είναι άλλη σφαίρα. Το χαλάει πάλι. Είναι άλλη σφαίρα. Εδώ μιλάμε για ακραία φαινόμενα. Δηλαδή μιλάμε για φαινόμενα τα οποία, ας το πούμε, ξεφεύγουν από το μέτρο της καθημερινότητας. Ναι. Δηλαδή ο άλλος είναι κομμουνιστής και είναι πράγματι και πράκτορας, ας πούμε. Εντάξει, έγινε όμως. Ο άλλος μπορεί, δεν ήταν και από ο άλλος μπορεί να έχει ένα οικείο ζεστό προφίλ, να φαίνεται, ξέρω εγώ, προδευτικός άνθρωπος, σοσιαλιστής. Και να είναι αρχηγός μαφίας, ας πούμε. Ναι, μιλάμε για να πάμε και στον Ιεροκλήπτο. Ή και δημοσιογράφος μπορεί να έχει αυτό το προσωπείο του φιλολαϊκού, ας πούμε. Καταρχήν έχω στο βιβλίο ένα δημοσιογράφο πραγματικό. Έχω πολλά πρόσωπα δημοσιογράφων. Δηλαδή, ένα φαινόμενο θα το ξέρετε, ποτέ δεν πρέπει να λέμε ονόματα. Ένα, ας πούμε, ήταν δίπλα στον Ανδρέα και έκανε εκθέσεις για τον Ανδρέα, έτσι δεν είναι? Αλλού. Και ήτανε πράκτορας. Και εκβιάστηκε λόγω σεξουαλικής ζωής. Να τα. Δηλαδή, ήτανε γκέι. Αυτό είναι αληθινό? Ναι, είναι αληθινό. Γκέι. Όπως για παράδειγμα, που αφορά τη Θεσσαλονίκη. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αυστρο-Ουγγαρίας, ο Άλφρεντ Ριντ, μάλιστα, διέρευσε στην Ρώσικη Μυστική Αστυνομία, την Οχράνα, το ξέρει η Ρηφίλη που το διάβασε, όλα τα σχέδια για τους Βαλκανικούς πολέμους και για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί και αυτό μην ξεχνάτε ότι τη Θεσσαλονίκη θέλανε οι Αυστριακοί προτεκτοράτο τους. Ασφαλώς. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, ναι, μιλάω τώρα στον ειδικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, διέρευσε σε αυτούς τα σχέδια. Πώς τον εκβιάσαν οι Ρώσοι? Ήτανε γκέι. Δηλαδή, που ήταν και πρωταθλητής Νάρσιβαρών. Ήτανε γκέι και είχε, ας πούμε, εραστεί τον υπολοχαγό Χουρίνκα. Έτσι εκβιάζει. Δηλαδή πάλι η Θεσσαλονίκη μέσα, ε. Ιεροκλή, διακόψαμε προηγουμένως. Καταλαβαίνεις, η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο. Τώρα με ποιο τρόπο αυτό συζητείτε? Για πες μας για το έργο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε μια σύγχρονη, πέρα από όλα τα άλλα, μια σύγχρονη πολιτική αλληγορία για αυτό που ζούμε, για τις προκαταλήψεις μας, για το πώς μας βλέπουν οι άλλοι και κυρίως και για τη σύγκρουση των πολιτισμών. Δηλαδή νομίζω ότι και οι οικοδεσπότες της εκπομπής και ο Μίμης ο Ανδρουλάκης θα έβλεπαν ότι η σημερινή κατάσταση μέσα από το έργο σχολιάζεται με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Βέβαια,
Γι' αυτό φυσικά θεωρείται και ότι είναι τέχνη το θέατρο, γιατί όλο αυτό γίνεται μέσα από μία γκάμα συναισθημάτων. Θέλω να πω ότι η παράσταση ξεκινάει και ακουμπάει στην κωμωδία, στο λυρικό δράμα. Είναι πολύ τρυφερή, αλλά ταυτόχρονα είναι και βαθύτατα έτσι σύγχρονη και πολιτική. Γυναίκες υπάρχουν, ναι. Το βιβλίο καταρχήν στο γυναίκες, στον Κόκκινο Κάβουρα και στον Άγριο Σπόρο. Οι γυναίκες παίζουν ρόλο. Φυσικά. Φυσικά στον Άγριο Σπόρο υπάρχει. Μα πού υπάρχει, που δεν βάζει τη μύτη της μια γυναίκα τουλάχιστον. Α, βάζει τη μύτη, ωραίος τρόπος να τοποθετήσει το σχόλιο. Συγγνώμη για την έκφραση. Το αποκηρύσω, αποκηρύσω αυτή. Για την έκφραση, την αποκηρύσω. Σε μένα, στο βιβλίο αυτό που θα το προσέξετε όταν το διαβάσετε. Ο Κόκκινος Κάβουρας, για παράδειγμα, ο Α25 Ερυθρέλη, όπως βλέπεις, δεν εμφανίζεται ποτέ. Ε? Είναι αόρατος. Δηλαδή, γενικά οι πρωταγωνιστές, οι άνδρες, είναι ασώματοι. Ναι. Ασώματοι. Αντίθετα, όπως είδες, έχω πολύ λεπτομεριακές περιγραφές στις γυναίκες της υπόθεσης. Θα το διαβάσουμε, δεν προλαβαίνω να το διαβάσουμε. Στην ιστορία αυτό που λένε χάνει τραπ. Δηλαδή, γκομενοπαγίδες. Ναι, μελοπαγίδες. Ναι, ναι. Γυναικοπαγίδα το λέμε. Γυναικοπαγίδες. Όχι, το λένε και όχι, είναι και αντίστροφο. Μπορεί να είναι και ανδροπαγίδες. Ναι. Δηλαδή οι γυναίκες παγίδες για την κατασκοπία. Και οι καλύτερες ήταν παλιά του Ήρα. Οδηγούσαν στην καταστροφή πολύ κόσμο. Ναι. Οι γυναίκες του Ήρα 1. Πάρας, ναι, η Μοσάντ 2. Η Μοσάντ κάνανε τα γλυκά. Η Μοσάντ είχε. Έχει και τώρα. Μα τώρα πρόσεξε καλά. Μην... Γιατί δεν άμα δει καμιά πολύ ωραία. Σε παρασύρισε ένα μπαράκι, πίνεις και λοιπά και στο χωρί. Μπορεί να έχουμε γνωρίσει. Συγγνώμη, γιατί έχει καταστραφεί, νομίζεις. Από τότε που δεν ζητάμε να άλλη γνωστή μα κινδυνεύουν από τέτοιε κατασκοπίε. Που είναι ευάλωτοι. Λοιπόν, μάλιστα. Άλλο. Έχω μια ερώτηση για τον τίτλο μου. Α, με συγχωρείς. Αυτό είναι προνόμιο νομίζω ορισμένο να τους ρίχνουν τέτοια δολώματα. Φαντάζομαι ότι σε εσάς και σε εμάς δεν θα τύχει εύκολα. Γιατί να μην τύχει, τι κρίμα. Για να μην τύχει, τι κρίμα. Θα κάνουμε ότι τσιμπήσαμε. Θα κάνουμε ότι τσιμπήσαμε και. Όχι, δεν το πας καλά. Θα βιώσουμε την καταστροφή. Αξίζει το. Μετά. Αξίζει τον κόπο, έτσι. Ο Κάβουρας, Μίμη. Ο Κόκκινος Κάβουρας. Ο τίτλος. Ένα κομμουνιστή δεν έκανε. Στην ουσία είναι. Όχι. Είναι μια αδελφότητα πρώην πρακτόρων της CIA σε ένα ειδικό τομέα κυβερνοκατασκοπίας. Αλλά προέρχεται το τίτλος Κόκκινος Κάβουρας, επειδή ένα μεγάλο μέρος του έργου παίζεται στο Όντιν Φιόρντ, στο Φίλμαρκ της Νορβηγίας. Εκεί παλιά, στον κόλπο στη θάλασσα Μπάρεντς, ο Στάλιν πήρε τους Κάβουρες από τον Ειρηνικό ωκεανό, τους πήγε εκεί, οι οποίοι έχουν εξαπλωθεί και τρώνε το σύμπαν. Κατεβαίνουν, δηλαδή σε 20 χρόνια έχουν κάνει 800 χιλιόμετρα πορεία. Πάνω, είναι κάβουρας, πάνω ψηλά, έτσι. Ναι, είναι κάβουρα 1,5 μέτρο ο κάβουρας, 20 κιλά κάβουρας και παίζει ένα ρόλο στο βιβλίο. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Χριστούγεννα εκεί με δύο παραστάσεις εξαιρετικές. Η μία είναι το Μαγικό Βιολί. Είναι ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, για ένα βασιλιά που μισούσε την ομορφιά και κυρίως την μουσική. Φυσικά η ιστορία θα τον μεταπίσει. Επίσης το Πνεύμα των Χριστουγέννων, ο πολύ γνωστός μας Άκης Σακελαρίου ξαναγράφει την κλασική ιστορία του Ντίκενς και υποδύεται τον Σκρούτς με μεγάλη επιτυχία. Να πούμε επίσης ότι στην Ελληνογαλλική Σχολή στην Αγία Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή, ο Παντελής Βούλγαρης και η Ιωάννα Καριστιάνη συζητούν με μικρούς και μεγάλους για την ταινία του στη Μικρά Αγγλία, η οποία έχει καταρρύψει κάθε ρεκόρ εισιτήριο. Λοιπόν, χαιρετώντας σας και εμπνευσμένοι, νομίζω ότι αντιπροσωπεύω και το εκφράζω και το Δημήτρη. Λευκός, εμπνευσμένοι από τη συζήτηση που κάναμε, καλούμε τη Μοσάντ από αυτήν εδώ τη θέση να μας στείλει δύο κατασκόπους. Κατασκοπίνες. Μπορεί να μην έχουμε τίποτα από αυτό, αλλά κανείς δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Ερυθρέλη, κάτσε τώρα να του καρφώσω λίγο. Αφαιρώσω μια ματινάδα. Μια ματινάδα. Ναι, πέστη. Σε εσά του δύο. Ένα συμπατριώτη του, το θυμάστε, ρε, το Σφογιουργάκη. Αμέ. Το Μακαρίτσο. Πρόσεχε. Λίγο τώρα πέρα. Ξελισμονιούνται οι φίλε, ξεχνιούνται και οι αγάπε. Συναπαντιούνται και μιλούν σαν ξένοι, σαν διαβάτε. Αυτό τώρα πάει σε εμά εδώ. Καλέ γιορτέ. Καλέ γιορτέ. Γεια σα, Ιωαννίδη. Πάμε.